Μπορώ να Ωραία, παρέμβω. Ευχαριστούμε, Κίμωνα. Ναι, καλησπέρα. Σίγουρα οι δύο εισηγητές έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα της αυτοδιοίκησης και από ό,τι ακούσαμε και στα θέματα της τεχνικής των μεταρρυθμίσεων, και τους ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο παραδοσιακά είναι θέμα της αυτοδιοίκησης, στο οποίο όμως η αυτοδιοίκηση δεν τα έχει πάει καλά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαχείριση των σκουπιδιών. Όπως θα ξέρετε, τουλάχιστον όσοι έχετε κάνει στην κοινότητα, το 1994, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μία οδηγία για την ανακύκλωση των συσκευασιών, που είναι ένα μέρος των σκουπιδιών, σημαντικό, γύρω στο 30-40%. Και μετά από αρκετά χρόνια καθυστέρηση, εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα το πρόγραμμα που υλοποιεί αυτή την οδηγία. Φτιάχτηκε μία εταιρεία μη κερδοσκοπική, η οποία και έκανε το γνωστό σύστημα των μπλε κάδων που όλοι ξέρουμε. Ένας λόγος βασικός, κατά τη γνώμη μου, που αυτό το πρόγραμμα επί 30 χρόνια είναι προβληματικό και παρόλο που δουλεύει δεν λειτουργεί πολύ καλά, είναι ότι η συλλογή, ενώ η κάδη και τα φορτηγά, τα πορηματοφόρα και τα κέντρα διαλογής ανήκουν και τα χρησιμοποιεί η εταιρεία. Συγγνώμη. Ναι. Μπάμπη, θα σε πάρω σε λίγο γιατί είμαι σε συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, όλα αυτά τα χειρίζεται η εταιρεία, ωστόσο όμως οι Δήμοι από την αρχή αρνήθηκαν να παραχωρήσουν το θέμα της συλλογής. Και έτσι η συλλογή των ανακυκλώσιμων γίνεται πάντοτε από τους Δήμους. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Οι κακές γλώσσες λένε, διότι η συλλογή σημαίνει πολλούς εργαζόμενους, εργαζόμενοι σημαίνει προσλήψεις και προσλήψεις σημαίνει δυνατότητα του Δήμου να αναπτύσσει πελατειακές σχέσεις με το κοινό του. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια, αυτό δεν έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα να λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους λόγους που λειτουργεί πλημελώς το θέμα της ανακύκλωσης των συσκευασιών. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα, ίσως υπομορφήν ερώτησης το θέτω, όπου η αποκέντρωση της διαδικασίας καταλήγει σε κακό αποτέλεσμα, αντίθετα μία συγκέντρωση για όλη την Ελλάδα από ένα κατάλληλο οργανισμό θα μας έδινε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορώ να παρέμβω στη συζήτηση? Να απαντήσει ο... Ναι. Δεν ξέρω, ο κύριος Μαΐσος ή ο... Θέλει κάτι να πει πάνω σε αυτό. Ναι, θα ήθελα να πω στον Κίμωνα τον Χατζημπύρο, με τον οποίο γνωριστήκαμε κάτι ευτυχής η κυρία σε κάποιο νομοσχέδιο, πολύ ενδιαφέρον, ότι αν το κεντρικό πολιτικό μας σύστημα ήθελε να λύσει το πρόβλημα, δεν θα ήταν ευχαριστημένο μόνο με το νόμο που ψήφισε στη Βουλή. Θα είχε αυτό που είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, επιχειρησιακό πρόγραμμα εφαρμογής. Και θα διασφάλιζε ότι διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, η κάδη, η τεχνογνωσία και η παρακολούθηση εφαρμογής. Άμα τα αφήνεις τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο, είναι πάρα πολύ πιθανό οι προτεραιότητες σε τοπικό επίπεδο να είναι διαφορετικές. Κατά τη γνώμη μου, αποκέντρωση χωρίς υποστήριξη και εποπτεία οδηγεί σε διάλυση. Αυτό ήθελα να πω. Ο Γιάννης Ογούπης έχει μια πολύ πρόσφατη εμπειρία
στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ίσως να έχει κάτι πιο... Όχι, απλώς θέλω να πω ότι έχει δίκιο ο Χατζημπύρης, τα θέματα της ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα πρέπει να πω βέβαια εδώ ότι η ανακύκλωση συσκευών έχει πάει πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλα θέματα μέσω της ΕΑ και της αυτοδιοίκησης, παρόλο τα προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια για άλλους λόγους, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Το θέμα όμως συνολικά της διαλογής στην πηγή, που είναι από τα κρίσιμα ζητήματα, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Από το 10 συζητάμε για τη διαλογή στην πηγή, καφέ κάδο, μπλε κάδο, γυαλιά κτλ. Και όλη τη διαδικασία, γιατί ακριβώς δεν υπήρξε κανένα πρόγραμμα εφαρμογής και υποστήριξης και χρηματοδότησης προς αυτή την κατεύθυνση και υποστήριξη των Δήμων, ειδικά των μικρών. Το πρόβλημα των ρημάτων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να το αναλύουμε επί ώρες, γιατί δεν έχει επιτύχει. Υπήρχαν περιπτώσεις που τα απορρίμματα πήγαν πολύ καλά. Βλέπε Δυτική Μακεδονία. Με πρωτοβουλία τότε της αυτοδιοίκησης δημιουργήθηκε ένας ενιαίος φορέας, μια ενιαία περιφέρεια και έλυσε τα προβλήματα με μια εταιρεία. Σε άλλες περιφέρειες δεν είναι το ίδιο. Νομίζω οι ευθύνες εδώ είναι και της κεντρικής διοίκησης και εν μέρει και της αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα πολλών ωρών, κύριε Χατζημπύρου, με τα θέματα των απορριμμάτων, αλλά ίσως μια άλλη στιγμή. Απλώς αν μπορώ να προσθέσω κάτι, κατά τη γνώμη μου, η λειτουργία των μπλε κάδων είναι διαλογή στην πηγή. Είναι ένα κομμάτι. Επομένως, η διαλογή στην πηγή στην Ελλάδα λειτουργεί περίπου 25 χρόνια. Βέβαια, δεν είναι πλήρης διαλογή. Ας πούμε το θέμα των καφέ κάδων που είπατε, πράγματι ξεκίνησε μόνο σε μερικούς πρωτοποριακούς δήμους, όπως ο Δήμος Αλίμου που μένω πολύ πρόσφατα. Ο Δήμος Αθηναίων, ας πούμε, δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτό. Και επίσης δεν υπάρχει διαλογή αναλυτική. Όπως υπάρχει σε άλλες χώρες που χωρίζουν τα απορρίμματα σε πολλά είδη. Είχε κριθεί από την αρχή και ίσως σωστά ότι η ελληνική νοοτροπία δεν ταιριάζει με την μεγάλη διαλογή, την πολύ αναλυτική. Και έτσι φτιάχτηκε αυτό το θέμα των μπλε κάδων, το σύστημα των μπλε κάδων, όπου όλα τα ανακυκλώσιμα πάνε μαζί και διαχωρίζονται μετά από εργαζόμενους στα κέντρα. Δεν είναι αναγκαστικά κακό το σύστημα. Υπήρχε το θέμα της διαλογής. Εκεί που κόλλησε, κατά τη γνώμη μου, είναι στο θέμα της συλλογής, την οποία είχαν πάντοτε οι Δήμοι.